Πάμε να καλωσορίσουμε για ένα σχόλιο τους πολιτικούς μας καλεσμένους. Και ο Σταύρος Παπαδούρης των Οικολόγων. Γεια σας. Καλό μεσημέρι σε όλους, Χριστό. Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά, να πάρουμε και τα σχόλιά σας. Να ξεκινήσουμε από τον κύριο Παπαδούρη για το σύνολο του Υπουργικού Συμβουλίου. Έτσι, σύντομα και περιεκτικά σχόλια, γιατί με το ένα μάτι πάντα είμαστε στις τελετές. Ευχαριστώ για την κατανόηση. Σύντομα, περιεκτικά, Χρήστο, να πω ότι κοιτάξτε, η οποιαδήποτε κριτική, σημερινή κριτική, χθεσινή κριτική, δεν αφορά τα άτομα. Αφορά απλά μόνο την πολιτική πράξη. Φαίνεται ότι στο τέλος της ημέρας ο πύχης, ο οποίος ακούμε εδώ και τους τελευταίους μήνες, τέθηκε ψηλά, αλλά νομίζω ότι τελικά τέθηκε αφήνοντας πίσω τον ρεαλισμό, την πραγματικότητα. Γιατί στο τέλος της ημέρας, καλό είναι να καταλάβουμε ότι οι εκλογές έχουν τελειώσει και προσγειωνόμαστε σιγά-σιγά στην πραγματικότητα. Και από το θέμα της εκτελεστικής εξουσίας, αλλά και από θέμα της νομοθετικής. Τώρα αυτό τι μας λέει. Μας λέει ότι ήταν αναμενόμενο ότι θα υπήρχαν κάποιες κομματικές παρεμβάσεις. Έτσι γίνεται πάντα, αγαπητέ μου Χρήστο. Εσείς το βάζετε ως παρεμβάσεις, όχι ως συστάσεις, προτάσεις, συζητήσεις. Κοίταξε, Χρήστο, επειδή έχουμε δει κάποια δημοσιεύματα χθεσινά και σημερινά, αντιλαμβάνομαι ότι υπήρχαν και κάποιες παρεμβάσεις. Ναι. Εγώ λέω μακάρι να ήταν και να είναι επικοδομητικές παρεμβάσεις. Γι' αυτό έθεσα ως αρχή της συζήτησης ότι δεν κρίνουμε τα πρόσωπα, τους οποίους ευχόμαστε πραγματικά να διατελέσουν το έργο τους όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται. Απλά ως θέμα πολιτικής πράξης, αυτό που μένει στο τέλος της ημέρας είναι ότι. Και Χρήστο μου, είναι κατανοητό αυτό. Το ότι ο πύχης τέθηκε πάρα πολύ ψηλά, με αποτέλεσμα να μην φτάσουμε σε αυτόν τον επίπεδο, για μένα τουλάχιστον ήταν αναμενόμενο. Βλέποντας και τη χθεσινή ομιλία του Προέδρου Χριστοδουλίδη στο Κοινοβούλιο, αντιλαμβάνεται και ο ίδιος ότι χρειάζονται συνέργειες στη Βουλή για να καταφέρει να υλοποιήσει το πρόγραμμα του. Έχουν τελειώσει οι εκλογές πλέον. Πλέον μπαίνουμε στην πραγματική, καθημερινή, ρεαλιστική πραγματικότητα που λέει ότι η εκτελεστική εξουσία μαζί με την νομοθετική εξουσία πρέπει να βρουν τους τρόπους να συνεργαστούν, πρέπει να υπάρχουν οι πλειοψηφίες για να περάσουν τα οποιαδήποτε νομοθετήματα, θυμίζοντας το σχέδιο Κύπρος του αύριο και το σχέδιο Ανάκαμψης Καθεκτικότητας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.